Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 18 Αυγούστου και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel Thrakis. Στην ιδιαίτερη σημασία και την κοινωνική προσφορά της αριστείας αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο οποίος δέχτηκε την Παρασκευή στο Προεδρικό Μέγαρο τους Έλληνες μαθητές που διακρίθηκαν στη 409η Ολυμπιάδα Χημίας και στη Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα. Η γενιά σας, ο λαός μας, ο τόπος μας θα πάνε μπροστά. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και πρόσθεσε. Ευτυχώς οι δυνάμεις υπάρχουν και αυτές οι δυνάμεις ξέρουν να πορεύονται με βάση την παράδοση αυτού του τόπου και την προοπτική του. Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, τον κύριο Δημήτρη Πέτροβιτς. Κύριε Πέτροβιτς, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα κύριε Τοδοκότση. Σε εξέλιξη βρίσκεται ως γνωστόν η 14η γιορτή βιοκαλλιεργητών, μελισσοκόμων και οικοτεχνών γεωργικών προϊόντων. Τι περιλαμβάνει, πόσο θα διαρκέσει και ποιος είναι ο βασικός σκοπός, βέβαια. Είναι μια πρωτοβουλία της περιφέρειας προκειμένου να αναδείξουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει αυτός ο τόπος, δηλαδή τα προϊόντα που είναι βιολογικά, είναι αγνά, είναι ποιοτικά. Είναι, αν θέλετε, αυτό το είδος το οποίο μπορεί να μας προσδώσει προστιθέμενη αξία. Και ακριβώς αυτά τα προϊόντα που παράγει ο τόπος μας και μας κάνουν να είμαστε υπερήφανοι από μικρές γεωργικές επιχειρήσεις αλλά και από παραγωγούς, είναι που εμείς θέλουμε να προβάλλουμε και να αποτελέσει για μας ένα στοιχείο που θα ελκύσει ακόμη περισσότερους παραγωγούς να ασχοληθούν. Η Περιφέρεια λοιπόν, Αθλητής Μακεδονίας και Θράκης και η Περιφερειακή Ενότητα Εύρου μαζί με τους παραγωγικούς φορείς της περιοχής του Εύρου διοργανώνουν αυτή την γιορτή βιοκαλλιεργητών, μελισσοκόμων και υποτεχνικών γεωργικών προϊόντων. Ξεκίνησε χθες στο χώρο μπροστά στο νομαρχείο. Υπάρχουν πολλές συμμετοχές και θα διαρκέσει μέχρι αύριο το βράδυ. Είναι τριήμερη. Θέλω να σας πω επίσης ότι πλαισιώνεται και από παράλληλες εκδηλώσεις αλλά και εκδηλώσεις οι οποίες απευθύνονται κυρίως σε παιδιά. Όπως χαρακτηριστικά, χθες τα παιδιά έφτιαχναν πουλιά με αρωματικά φυτά, ενώ σήμερα τα παιδιά φτιάχνουν εδέσματα με γιαούρτι και μέλι, δηλαδή με τα δύο στοιχεία τα οποία μεταξύ άλλων προβάλλονται σε αυτή την έκθεση. Μάλιστα, κύριε Πέτροβιτς, πάμε γενικότερα. Η περιφέρεια Ανατολής Μακεδονίας και Θράκης έχει ένα δυνατό ατού φέτος τον τουρισμό, ο οποίος έχει θετικό πρόσωπο, θα έλεγα. Βεβαίως, κύριε Τοκότση, φαίνεται ότι οι προσπάθειες οι οποίες ξεκινήσαμε αρχίζουν σιγά-σιγά και αποδίδουν. Και λέω σιγά-σιγά, γιατί θα γίνουν και άλλες κινήσεις στο μέλλον. Ο στόχος είναι, έχουμε 400 χιλιόμετρα παραλίες, να τις αναδείξουμε. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το φυσικό κάλος που έχουμε. Είναι ιδιότοποι. Είναι ο ορεινός όγκος, που μπορεί και αυτός να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς. Είναι οι επιχειρήσεις του τουρισμού, είτε αυτές είναι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, αλλά απλώς ίσως και κάποια έτσι καταλήμματα, τα απλά. Και είναι τα εστιατόρια. Γενικότερα η παραγωγή που έχουμε μπορεί να αποτελέσει ένα στοιχείο που θα μας κυριολεκτικά μπορεί στο μέλλον, αν το εκμεταλλευτούμε, η γαστρονομία δηλαδή, να μας εκτοξεύσει. Τι κάνουμε λοιπόν? Αρχίζουμε σιγά σιγά και διαφημίζουμε τα πλεονεκτήματα αυτά που έχουμε ως τόπος. Τόσα χρόνια γίναν πολλές προσπάθειες. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα αποτέλεσμα των συνολικών προσπαθειών που σιγά σιγά αρχίζει και αποκτά μια δική του υπεραξία. Αυτό κάνουμε. Εμείς ως περιφέρεια προσπαθούμε όλα αυτά τα στοιχεία να τα συνθέσουμε και τα τελευταία 3 χρόνια ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια με τον αείμνηστο Γιώργο Παυλίδη. Και σήμερα αλλάζει πρόσωπο, βλέπετε, η περιφέρεια. Και βέβαια και οι Δήμοι έχουν πολύ σημαντικό μερίδιο ευθύνης μαζί με την περιφέρεια και κυρίως όμως, και θέλω να συγχαρώ, οι ιδιωτικοί φορείς που ασχολούνται με τον τουρισμό, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων και σαφώς οι επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες σύντησης, οι εστιατόρες, οι πάντες, οι καφετέριες. Είναι λοιπόν μια κοινή προσπάθεια μαζί με τους καταστηματάρχες για να δώσουμε αυτό το σημαντικό στοιχείο της υπεραξίας που έχει η περιοχή. Η εξωστρέφεια και η καλή συνεργασία πάντα έχουν ωφέλη. Η συνέργεια υπάρχουν ωφέλη. Το ένα χέρι νίδι τ' άλλο και το δύο το πρόσωπο. Έτσι. Και νομίζω ότι πλέον το έχουμε καταλάβει όλοι αυτό. Έχουμε μια άλλη πολιτική και αυτή η πολιτική μας βγάζει από την
παλαιότερη εσωστρέφεια που είχαμε, μάλιστα, δίνει μια εξωστρεφή πολιτική κατεύθυνση και έχουμε ένα θετικό πρόσημο. Αυτό πρέπει στο μέλλον να αποκτήσει πιο ισχυρό στίγμα. Μάλιστα. Κύριε Πέτροβιτς, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Το Σάββατο 19 Αυγούστου θα διενεργηθεί αεροψεκασμός ακμεοκτονίας υπέρ μικροόγκου για την καταπολέμηση των κουνουπιών στον αγροτικό και περιαστικό περιβάλλον των περιοχών του Δήμου Ριστιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου στο βόρειο τμήμα του νομού. Θα διενεργηθεί αεροψεκασμός ακμεοκτονίας υπέρ μικροόγκου για την καταπολέμηση των κουνουπιών το Σάββατο 19 Αυγούστου στο πλαίσιο της Σύμβασης Καταπολέμησης των Κουνουπιών που διενεργεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο αγροτικό και περιαστικό περιβάλλον των περιοχών του Δήμου Ριστιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου στο βόρειο τμήμα του νόμου. Η ώρα εκτέλεση των αεροψεκασμών θα γίνει από τις 8 το βράδυ έως τις 11. Οι προφυλάξεις να μην κυκλοφορούν στα ανωτέρω φυσικό περιβάλλον των παραπάνω περιοχών άνθρωποι και ζώα κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης του ψεκασμού. Η εφαρμογή δεν θα γίνει σε κατοικημένες περιοχές, ωστόσο κατά την εκτέλεση της πτήσης από και προς τις περιοχές εφαρμογής ενδέχεται το ελικόπτερο να διέλθει κοντά από κατοικημένες περιοχές, χωρίς αυτό να εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Για διενέργεια των ψεκασμών ακολουθούνται οι οδηγίες που ορίζονται στην απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η εφαρμογή θα γίνει με ευθύνη του ανάδοχου φορέα που είναι ο Ευθύμιος Χασκόπουλος Αεροεφαρμογές ΕΠΕ, με χρήση ελικοπτέρου που φέρει ειδικό και κατάλληλο εξοπλισμό, με συνεχή επίβλεψη από ειδικούς επιστήμονες υπαλλήλους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με εγκεκριμένα για το σκοπό σκευάσματα που ορίζονται με την προαναφερθής απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί ο αεροψεκασμός την ίδια μέρα ή δεν το επιτρέψουν οι συνθήκες να γίνει, θα μεταφερθεί σε διαφορετική ημέρα και θα υπάρξει σχετική ενημέρωση. Ξεκινά την επόμενη εβδομάδα με κοινή υπουργική απόφαση η ενεργοποίηση του δεύτερου ενδιάμεσου προγράμματος εξοικονομοκατοίκων. Με κοινή υπουργική απόφαση που υπέγραψαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης και ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτζης, ξεκινά την επόμενη εβδομάδα η ενεργοποίηση του δεύτερου ενδιάμεσου προγράμματος εξοικονομοκατοίκων. Οι νέοι εθνικοί πόροι που θα διατεθούν για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ανέρχονται σε περίπου 61 εκατομμύρια ευρώ και θα διασφαλίσουν τη χρηματοδότηση περισσότερων από 6.000 ωφελούμενων. Στόχος του νέου προγράμματος γέφυρα είναι η κάλυψη επιπλέον αιτήσεων από αυτές που είχαν υποβληθεί το 2014 στο εξοικονομώ κατοίκων, αλλά δεν μπόρεσαν να εξυπηρετηθούν λόγω της ανεπάρκειας τότε των σχετικών κονδυλίων. Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο ενδιάμεσο πρόγραμμα που υλοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2016 με την εξασφάλιση 75 εκατομμυρίων ευρώ κάλυψε πάνω από 8.500 ωφελούμενους. Προβληματισμένοι είναι οι επαγγελματίες της Κομωτίνης από την κίνηση στην αγορά παρά τις θερινές εκπτώσεις. Οι επαγγελματίες της Κομωτίνης είναι προβληματισμένοι από την κίνηση στην αγορά παρά τις θερινές εκπτώσεις, αφού η κίνηση περισσότερο είναι παραθαλάσσιες φανάρια και μαρόνια. Πέρασε και ο 15 Αύγουστος, να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλες τις όσες γιόρτασαν και σε όλους όσους γιόρτασαν. Υγεία, χαρά, ευημερία, ομόγελα. Είμαστε στην καρδιά του Αυγούστου, μένουν ακόμη 15 μέρες για το τέλος τυπικά του καλοκαιριού. Σιγά σιγά η πόλη περιμένει να υποδεχτεί πίσω τους παραθεριστές. Φαντάζομαι ότι το άλλο το παράλληλο Σαββατοκύριακο. Οι βάσεις θα βγουν στον Νούπο. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι σαν αγορά, σαν πόλη, να υποδεχτούμε τους νέους επισκέπτες, να δείξουν τη φιλοξενία μας, για να μπορέσουν να δείξουν την καλύτερη δυνατόν εικόνα για την πόλη μας. Μια πόλη πραγματικά αδικημένη. Ένα νομός πραγματικά αδικημένος, αν σε σύγκριση με τους άλλους γειτονικούς νομούς, τα έχουμε χιλίου υπεί. Αν κάνουμε ένα μήνυμα απολογισμό έως τώρα της θερινής περίοδους, εκτός του φαναρίου και λίγο της μαρόνιας που είχαν πραγματικά κίνηση και κόσμο, η πόλη της Κομωτίνης δυστυχώς, αναμενόμενο βέβαια, δεν είχε τίποτα προσδοκόμενο. Η αγορά για ακόμη μια φορά είναι σε δύσκολες καταστάσεις. Η εκπτώση είναι το τελευταίο 15ήμερο. Και μην ξεχνάμε ότι 1 με 15 Σεπτεμβρίου είναι και διάμεσες εκπτώσεις. Ουσιαστικά έχουμε ένα μήνα ακόμα. Οι καταναλωτές, αν μπορούν να καταναλώσουν, να βοηθήσουν την αγορά, ώστε και αυτή να βοηθήσει με τη σειρά της την πόλη. Σε αυτό το σημείο, να ανοίξουμε ένα πολιτιστικό παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κύρκης, την κυρία Ρούλα Γκυρτσή Καϊκά. Κυρία Καϊκά, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα σας. Άλλη μια χρονιά με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια, τριήμερο θα λέγαμε, στη Κίρκη, ένας θεσμός και υπάρχει και το έθιμο βέβαια της Στρακιώτικης Πίτας Μιλίνα. Ναι, ακριβώς όπως το λέτε. Για πολλωστή φορά διοργανώνουμε πάλι και φέτος την παραδοσιακή μας γιορτή με Μιλίνες. Η Μιλίνα είναι πίτα, σιρόπιτα κατά βάση που την ψήνουμε στα κάρβουνα.
και είναι λίγο ιδιαίτερη η Παρασκευή της. Τελείως διαφορετική από αυτή που κάνουμε εμείς στα σπίτια μας στους φούρνους. Γι' αυτό είναι και πάρα πολύ νόστιμη. Αγνά υλικά από τους χορηγούς μας και Παρασκευή από τις γυναίκες και τους άντρες του χωριού και του συλλόγου μας. Και βέβαια δεν λείπουν οι παραδοσιακοί χοροί για τα τραγούδια. Εννοείται ότι έχουμε χορευτικά συγκροτήματα. Έχουμε θρακιώτικη μουσική, παίζει η Ευρύτικη Ζυγιά που είναι πολύ γνωστή. Την θρακιώτικη παραδοσιακή μας μουσική και χορεύουν χορευτικά συγκροτήματα. Είναι οι Ακρίτες και ο Φάρος Απαλού που επίσης χορεύουν εδώ. Μάλιστα, πλούσιο λοιπόν το πρόγραμμα. Σας ακούω. Είναι πλούσιο το πρόγραμμα και ένα πλούσιο πιάτο που προσφέρουμε σε όλο τον κόσμο που μπορεί να φάει, να πιει, να διασκεδάσει με άφθονο κρασί, ποτό. Μάλιστα. Κυρία... Και ό,τι άλλο υπάρχει, αλλά βέβαια πάνω απ' όλα καλή διάθεση και πολύ με όλη μας την αγάπη να φιλοξενήσουμε τον κόσμο που έρχεται μέχρι εδώ. Ακριβώς. Να πάμε τώρα και στον αγώνα της ορεινής περιπέτειας Κίρκης. Πότε γίνεται και τι περιλαμβάνει ακριβώς? Αυτό είναι την Κυριακή. Κυριακή το βράδυ, το απόγευμα μάλλον ξεκινάμε. Στις 5.30 ώρα είναι η πρώτη εκκίνηση στη διαδρομή. Έχουμε ορίσει δύο ορεινές διαδρομές μέσα στο βουνό. Η μία διαδρομή είναι 5.700 μέτρα, η άλλη είναι 8.700 μέτρα. Και έχουμε και δύο μικρότερες διαδρομές μέσα στο χωριό για τους μικρούς μας φίλους με τους γονείς τους που μπορούν να συμμετέχουν, γιατί το ζητήσανε άλλωστε, με 600 μέτρα και με 1.200 μέτρα. Μάλιστα. Κυρία Καϊκά, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κίρκης πόσα μέλη αριθμεί αυτή τη στιγμή? Έχουμε εγγεγραμμένους περίπου 700-750 μέλη, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή, μπορεί να έχω χάσει. Ικανοποιητικό νούμερο. Είναι καλό για ένα μικρό χωριό σαν το δικό μας, σαν της Κίρκης. Που η μόνιμη κάτοικη του είναι 50-60 το χειμώνα. Οπότε κάνουμε όλες αυτές τις δραστηριότητες έτσι ώστε να καλέσουμε τον κόσμο να έρθει κοντά μας, να γνωρίσει το χωριό μας, που προσφέρει ένα ιδιαίτερο φυσικό όμορφο περιβάλλον. Το δάσος μας είναι μοναδικό σε όλη την περιοχή, σε όλη την περιφέρειά μας θα έλεγα. Έχουμε πολύ όμορφο δάσος, καταπράσινο και το χωριό μας το ίδιο. Αυτό άλλωστε θέλουμε να αναδείξουμε και με τις δύο αυτές εκδηλώσεις. Με το Σύλλογο Εύερ να έχει αρκετές δραστηριότητες σε όλο τον χρόνο. Έχουμε πολλές δραστηριότητες. Ναι, κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις πέρα από το κόψιμο της πίτας, της απόκριας, κάνουμε γιορτή του πατέρα και των κλείδων, κάνουμε γιορτή της μητέρας. Έχουμε αρκετές εκδηλώσεις, αλλά η κύρια εκδήλωση είναι η μεγάλη αυτή που γίνεται κάθε χρόνο, η γιορτή της Μιλίνας. Και τώρα για πρώτη φορά φέτος που διοργανώνουμε αυτό το Κίρκη Trail, που το ξέρουν οι ειδικοί αθλητές. Και θέλουμε έτσι να δώσουμε ένα κίνητρο τον κόσμο να έρθει στο χωριό, να γνωρίσει το δάσος μας, να γνωρίσει το βουνό. Αλλά περνάμε και κάποια μηνύματα νομίζω στον νέο κόσμο ότι ο αθλητισμός στη φύση είναι τελείως κάτι διαφορετικό. Και θέλαμε να το γνωρίζουν τα νέα παιδιά μας. Έτσι ακριβώς. Κυρία Καϊκά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πάντα επιτυχίες. Καλό σας βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ και ευχαριστώ ιδιαίτερα το κανάλι σας που είναι χορηγός σε όλες τις προσπάθειές μας και σας περιμένουμε από κοντά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Αυγουστιάτικο μουσικό διπορικό πραγματοποίησε το 4ο σώμα στρατού την 5η το βράδυ στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Κομωτινής. Αυγουστιάτικο μουσικό διπορικό στη Θράκη πραγματοποίησε το 4ο σώμα στρατού στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Κομωτινής στο πλαίσιο της εξωστρέφειας των ενόπλων δυνάμεων και της προσφοράς του προς την τοπική κοινωνία της Θράκης σε συνεργασία με τους αντίστοιχους δήμους και τη συμμετοχή του συνόλου των τμήματων στρατιωτικής μουσικής Ξάνθης, Αλεξανδρούπολης, Δημοτίχου και Κομωτινής. Έκανα τη σύνταγμα
μάτια λαθλημένα που όρκα φθάρια της θυμίσουν ουρανό. Και μάγια δεν φύγει, και αγάπη εσύ, η άλλα
Να πάμε τώρα στις Σέρες. Έκοψαν το ρεύμα στο Δημοτικό Σχολείο του Νέου Σκοπού Σερών. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Το κρυφό σχολείο θα θυμίζει σε λιγότερο από ένα μήνα το Δημοτικό Σχολείο Νέου Σκοπού του Δήμου Μανουήλ Παπά, εάν δεν πληρωθεί ο λογαριασμός του ρεύματος. Εδώ και μερικές ημέρες το σχολείο είναι παρακαλώ χωρίς ρεύμα, καθώς η ΔΕΗ προχώρησε στη διακοπή της ηλεκτροδότησης, αναρτώντας μάλιστα στην πόρτα του σχολείου και τη σχετική ειδοποίηση. Το Δημοτικό Σχολείο του Σκοπού, άμα κόπηκε το ρεύμα, αυτό εδώ δεν περνάει από τα χέρια μου και δεν γνωρίζω εγώ τι κόβουν, πού κόβουν, πώς κόβουν. Σας το λέω και για πολλωστή φορά ότι οι διακοπές βγαίνουν απευθείας από την Αθήνα. Οι διακοπές πηγαίνουν στο ΔΔΕ, στο πίσω μέρος του κτηρίου που είναι το τεχνικό τμήμα και από εκεί παίρνουν τις διακοπές οι τεχνίτες και είναι υποχρεωμένοι να κόψουν. Εάν το Δημοτικό Σχολείο δεν ήταν μέσα σε πολλαπλό λογαριασμό που να πληρώνεται ή αν δεν πλήρωσε και βγήκε η διακοπή πίσω στο τεχνικό τμήμα, ήταν υποχρεωμένοι να πάνε να το κόψουν. Δεν υπάρχει κάποια άλλη μέθοδος, κάποια αριθμολογιακή μέθοδος για τα σχολεία ή για κάποια κτίρια που είναι δημόσια, δηλαδή εφαρμόζεται το ίδιο. Συνήθως αυτά εδώ όταν τα βλέπουν κάπως, το λένε αυτό είναι σχολείο, παιδιά, κοιτάξτε, ειδοποιήστε, μην του κόβετε το σχολείο, εκκλησίες κλπ. Παλιά έτσι γινόταν τα πράγματα. Σήμερα με τα καινούργια του καθεστώς και με τα κομπιούτερ που έχουν για τους υπολογιστές και τα προγράμματα, αυτά σας λέω βγαίνουν πίσω στο τεχνικό τμήμα της επιχείρησης. Εάν δεν υπάρχει κάποια ασφαλιστική δικλίδα, βγαίνουν για διακοπή και πηγαίνουν και τα κόμματα. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νύπτει τα σχήρας της, αφού υποστηρίζει πως οι κατατόπου σχολικές επιτροπές των Δήμων είναι υπεύθυνες για την πληρωμή των λειτουργικών εξόδων των σχολείων, συμπεριλαμβανομένου φυσικά και του ηλεκτρικού ρεύματος. Εξαιρείται εάν μπει σε κάποιο πολλαπλό λογαριασμό ή αν ενδιαφερθούν κάπου να επιλογαριστεί να μην κόβεται το σχολείο. Εάν πήγε αυτό, δεν μπορεί να δει ο τεχνίτης εκεί, άμα είναι σχολείο, άμα παίρνει ένα χαρτί και του λέει να πούμε πάνε και κόψει. Είναι υποχρεωμένος να κόψει. Έτυχε παλιά να κόψουν και εκκλησίες, να κόψουν και σχολεία, να κόψουν και τα υπουργεία. Έτσι, αν υπάρχει μια ασφαλιστική δικλίδα μέσα για κάποιος δεν ενδιαφερθεί, να πει σε κάποιο πολλαπλό από πού πληρώνονται αυτά, από ποιο υπουργείο, από κλπ. Οπωσδήποτε η ευθύνη είναι του σχολείου, δεν τη δει. Άρα κανονικά έπρεπε, άμα το δουν ότι είναι σχολείο, να πούνε ρε παιδιά, πάτε να δείτε τι γίνεται, να μην σας κόψουμε το ρεύμα. Η πείρα η δική μου είναι τόσο μεγάλη. Είμαι 33 χρόνια στην επιχείρηση, αυτό είναι ένα σπάνιο φαινόμενο. Έτσι, κόπηκαν και καπί. Άρα το καπί ήταν στο όνομα Γεώργιος Αραμπατζόγλου, παραδείγματος. Δεν έγραφε καπί. Έκοψαν σχολεία, σχολικές επιτροπές που ήταν στο όνομα, να πούμε, Χατζεύ Δημήτρη. Τη Ρουσία όνομα. Πού να ξέρω τεχνίτης ότι είναι σχολείο ή είναι εκκλησία, άμα είναι σε όνομα ιδιώτη. Αυτά είναι σπάνιες περιπτώσεις, αλλά υπήρξαν. Το θέμα βέβαια δεν είναι αν θα πληρωθεί που θα πληρωθεί εν τέλει ο λογαριασμός. Το θέμα είναι γιατί δημιουργούνται αυτού του είδους οι καταστάσεις. Στον 21ο αιώνα δημοτικά σχολεία να μένουν χωρίς ρεύμα. Θα κοπεί κάποιο ρεύμα, θα πρέπει να μην υπάρχει στις διατάξεις μέσα σε κάποιο πολλαπλό λογαριασμό που πληρώνουν τα σχολεία για κάποιον Α ή Β λόγο. Δεν μπορεί να βγουν όλα τα σχολεία να τα κόβουν. Φυσικά αυτά χρωστάνε και πληρώνονται με μια μέθοδο. Πώς θα πληρώνω, να πούμε, σε κάποιους λογαριασμούς πολλαπλούς και να μείνουν και ένας και δύο και πέντε λογαριασμοί, δεν πάνε να τα κόψουν. Εκτός αν το Δημοτικό Σχολείο του Σκοπού δεν ήταν ενταγμένο σε αυτόν εδώ το πολλαπλό του λογαριασμού. Γιατί υπάρχουν και σχολεία, κηλίκια κλπ. Που όποτε στέλνουν λεφτά του κράτους, τότε πληρώνουν. Δεν πάνε να πει ότι επειδή δεν πληρώνουν να κόψουμε τα σχολεία και τα λύκεια και τα γυμνάσια. Άρα δεν υπάρχει τέτοιο κίνδυνο. Δεν υπάρχει τέτοιο κίνδυνο. Θα ήταν μια περίπτωση η οποία θα ξέφυγε, θα είναι εκτός του
αυτό το λογαριασμό και ίσως έγινε αυτό το πράγμα. Αλλά σας το ξαναλέω και το ξαναεπαναλαμβάνω ότι δεν γνωρίζω τι κόβεται, ποιος κόβεται και πού κόβεται. Να περάσουμε τώρα στις αθλητικές μας ειδήσεις. Νέος πρόεδρος στην Ελληνική Ποδοσφαιριστική Ομοσπονδία εξελέγει ο Βαγγέλης Γραμμένος μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Παρασκευής. Για ισότητα, ισονομία και ένα ποδόσφαιρο που δεν πρέπει να έχει καμία σχέση με το παρελθόν, έκανε λόγο στις προγραμματικές του δηλώσεις μετά την εκλογή του στην Προεδρία της ΕΠΟ ο Βαγγέλης Γραμμένος. Ο Βαγγέλης Γραμμένος εξελέγει νέος πρόεδρος της ΕΠΟ μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Παρασκευής σε κεντρικό ξενοδοχείο. Ο πρόεδρος της ΕΠΣ Μακεδονίας έλαβε 48 ψήφους έναντι 29 του Γιώργου Καλατζή, ενώ υπήρχαν δύο λευκά. Η ΕΠΟ αποκτά αιρετή διοίκηση για πρώτη φορά μετά το ξεκίνημα της περασμένης σεζόν. Στο σημείο αυτό έφτασε το τέλος το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel Thrax. Τελευταία νέα της ημέρας γύρω στα μεσάνυχτα. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.